Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι σημαντικές αυτές οι αποκεντρωμένες συνεδριάσεις που κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα με τη συμμετοχή και φορέων της περιοχής. Το θέμα βέβαια είναι ότι όλα αυτά τα αιτήματα, τα οποία αφορούν πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, να βρουν έναν τρόπο, έτσι, ένα δρόμο επίλυσης, να ιεραρχηθούν και τέλος πάντων να συνεισφέρει η περιφέρεια, η οποία θα κριθεί τελικά και από το αν έχει δώσει λύσεις ή όχι σε αυτά τα προβλήματα το επόμενο διάστημα. Εμείς και σαν Δήμος κάναμε και συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Λόλο. Συζητήσαμε τα προβλήματα του Δήμου. Έχουμε σοβαρότατα ζητήματα, επιγραμματικά θα πω τώρα κάποια, που κάποια είναι και διαδημοτικά. Έχουμε τεράστιο θέμα με την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. Το 2015 ο Δήμος μας μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και είμαστε πολύ τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα. Βέβαια, μαζεύαμε τον κόσμο με φορτηγά και νταλίκες για να μην πνιγούν. Το 1977 είχαμε πνιγμούς στην περιοχή. Σε κάθε πλημμύρα, σε κάθε δυνατή βροχή μάλλον, τρέμουμε κυριολεκτικά, γιατί έχουμε τρομερές πλημμύρες σε σπίτια, σε υπόγεια, σε ισόγεια, σε καταστρήματα και πολύ μεγάλες καταστροφές. Επήγει, πρώτον, να γίνει το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο επί της Λεωφόρου Καβάλας. Αναφέρθηκε και πριν ο μιλητής από το Περιστέρι, το ποτάμι που δημιουργείται στη Λεωφόρο Καβάλας, που είναι τα νερά που κατεβαίνουν από τον ποικίλο όρος. Ήσασταν υπουργός υπεύθυνος για την πολιτική προστασία και γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν θα μας συγχωρήσουν οι κάτοικοι αν υπάρχει κάποιο γεγονός τραγικό το επόμενο διάστημα, γιατί μια δυνατή βροχή πραγματικά θα δημιουργήσει τραγικά γεγονότα. Εκκρεμεί μία μελέτη μετά από κινητοποίηση που είχαμε κάνει σαν Δήμος, μια μεγάλη κινητοποίηση, κλείσαμε τη Λεωφόρο Καβάλας, πήγαμε τότε στην Αντιπεριφέρεια και αναγκάστηκε η Περιφέρεια με 6 Υπουργεία τότε να ξεκινήσει μια μελέτη για την αντιμετώπιση των νερών στο ποικίλο όρος. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Σκεφτείτε, μέχρι να ξεκινήσει το έργο, είναι και την ανάσχεση των νερών, για την καθυστέρηση τέλος πάντων των νερών που θα σώσει την περιοχή. Αντίστοιχα, υπάρχουν έργα αντιπλημμυρικά τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα για το στρατόπεδο, την Αφέα και το δάσος. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με την προστασία των ορεινών όγκων και από καταπατητές. Εμείς έχουμε το όρος Εγάλιο και το ποικίλο όρος και το σχιστό, την πλευρά του σχιστού. Και από καταπατητές και από κάποιους που ανοίγουν οι ορέξεις για να κάνουν διάφορες χρήσεις, αξιοποιώντας και το θεσμικό πλαίσιο που είχε ψηφιστεί πριν από λίγα χρόνια. Τρίτο ζήτημα. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση ο Σκαραμαγκάς, που είναι η μοναδική διέξοδος, όχι μόνο για το Χαϊδάρι, για όλη την Δυτική Αθήνα προς τη θάλασσα, να γίνει μονάδα εγκατάστασης υγροποιημένου αερίου, LNG δηλαδή. Που αυτό σημαίνει μια μικρή πυρηνική βόμβα για όλη την περιοχή της Δυτικής Αθήνας. Αυτό να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε οτιδήποτε για να μην επιτρέψουμε μια τέτοια χρήση. Σε ένα χώρο μάλιστα που διεκδικείται από το Δήμο μας, είναι παράνομη επιχωμάτιση αυτός ο χώρος και δόθηκε σαν πρίκα σε έναν εφοπλιστή, ο οποίος το πήρε παρέα με τα ναυπηγεία. Ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με τη σχιστό ΑΕ, ένα τεράστιο έργο που κάνει η Εκκλησία της Ελλάδας σε 3.000 στρέμματα από το Σκαραμαγκά και φτάνει μέχρι το Κερατσίνι για το Πέραμα, όπου θα αλλοιώσει κυριολεκτικά εκείνη την περιοχή. Αυτά έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και όλα αυτά. Υπάρχουν βέβαια και πολλά ζητήματα που αφορούν τους κατοίκους, όπως έχει να κάνει, αναφέρθηκε και πριν, αντισεισμική, αντιπυρική, για την αντιπυρική προστασία να σας πω, εμείς που έχουμε τόσο πράσινο, Δαφνή, έτσι, όλη αυτή την περιοχή, και μας βγάλανε φέτος κονδύλι 47.000 ευρώ. Μόνο οι πυροφύλακες που έχουμε είναι πάνω από 80.000. Μόνο οι πυροφύλακες. Σκεφτείτε τα υπόλοιπα έξοδα και μας βγάλανε κονδύλι 47.000. Να πούμε για την αντισεισμική θωράκιση. Όλα τα κτίρια έτσι είναι πάρα πολύ παλιά. Γιατί χώρους πολιτισμού, αθλητισμού, τους δρόμους, τα πεζοδρόμια. Δηλαδή μια κατάσταση που πραγματικά απασχολεί πάρα πολύ όλο τον κόσμο και είναι καθημερινά τα παράπονα που ακούμε, αλλά βέβαια τα χρήματα που διαχειριζόμαστε οι Δήμοι
από τη στιγμή που ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των χρημάτων δόθηκαν στην περιφέρεια που θα λειτουργούσε τότε σαν το μεγαλύτερο, σαν τον υπερυπουργείο το οποίο θα έκανε τα έργα για τους Δήμους, δυστυχώς τα χρήματα, τα μίζερα αυτά που μπορούμε να αξιοποιήσουμε δεν φτάνουν, οι ΚΑΠ δεν φτάνουν ούτε για να πληρώσουμε τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων. Σκεφτείτε λοιπόν την τραγική κατάσταση και προσπαθούμε να βρούμε ένα χέρι βοήθειας από την περιφέρεια, να αξιοποιήσουμε κάποια προγράμματα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στα πλαίσια αυτά της διαχείρισης, αλλά παράλληλα όμως διεκδικούμε. Διεκδικούμε αυτό που ανήκει στον κόσμο για να λύσει τις σύγχρονες ανάγκες που έχει και βέβαια πιστεύω ότι σε αυτόν τον αγώνα εμείς έχουμε βάλει και ένα πλαίσιο αυτό το μήνα να κάνουμε κινητοποιήσεις του κόσμου και με την συμμετοχή και των αντίστοιχων φορέων στην περιοχή μας, γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να ακούσει τη φωνή των κατοίκων. Δεν μπορεί άλλο να ανεχθούμε αυτή τη μίζερη κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.